Να φιλοξενώ εδώ στο στούτιο του ΣΥΓΜΑ το Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, τον κύριο Άντρο Κυπριανού, με τον οποίο θα έχουμε μια μακρά συζήτηση επί όλων των βασικών θεμάτων που μας απασχολούν αυτή την περίοδο. Και βασικά το κύριο ασφαλώς θέμα, το κυπριακό. Κύριε Κυπριανού, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας καλωσορίζω στο στούτιο του ΣΥΓΜΑ και σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως που είστε απόψε μαζί μου εδώ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, είμαι στη διάθεσή σου. Σίγουρα, είμαστε εδώ πάντοτε, κάναμε νομίζω καλές συζητήσεις και μπαίνω μέσα στο ψητό, κύριε Κυπριανού. Θα ξεκινήσω με την τελευταία εξέλιξη που έχει σχέση με την πραγματοποίηση της δεύτερης, την ονομάζω εγώ, Γενέβης. Λοιπόν, σας ρωτώ ευθέως, ορθή ή όχι η ενέργεια για σύγκληση μιας άλλης Γενέβης τη στιγμή που τόσα μεγάλα θέματα στο Κυπριακό παραμένουν ανοιχτά και δεν τα έχουμε αγγίξει καθόλου και δεν υπάρχει καθόλου σύγκληση θέσεων? Δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα συγκληθεί η δεύτερη Γενέβη. Αναμένουμε να μας ενημερώσει ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβούλιου, αλλά αναμένουμε επίσης να δούμε και το τι θα γίνει ακριβώς στην πράξη. Η άποψη του ΑΚΕΛ είναι ξεκάθαρη, αγαπητέ Γιάννη, σε ό,τι αφορά την περίοδο αυτή μέχρι που να συγκληθεί η δεύτερη Γενέβη. Αντιλαμβάνομαι με βάση τις δηλώσεις του κύριου Κοτσιά θα είναι στο επίπεδο των Υπουργών. Θέση μας λοιπόν είναι ότι αυτή η περίοδος δεν πρέπει να αναλωθεί σε θέματα δευτερεύουσας, τριτεύουσας σημασίας. Πρέπει να επικεντρωθούμε στα ουσιαστικά ζητήματα και να καταβληθεί προσπάθεια να γεφυρωθούν οι διαφορές εκεί και όπου υπάρχουν. Και όταν αναφέρεστε ουσιαστικά θέματα, αντιλαμβάνομαι διακυβέρνηση, τα βασικά που είναι εκπεριτροπής Προεδρία, είναι το θέμα των αστρατευμάτων, εγγυήσεων, περιουσιακό και εδαφικό. Και της ουσιαστικής συμμετοχής, της αποτελεσματικής συμμετοχής των Τουρκοκυπρίων στη διακυβέρνηση. Αυτά είναι τα ουσιαστικά ζητήματα. Ξέρουμε ποιες είναι οι θέσεις της κάθε πλευράς σε αυτά τα θέματα. Δίχως λοιπόν να ξεφεύγουμε από τις θέσεις αρχών όπως τις έχουμε καθορίσει διαχρονικά στο Εθνικό Συμβούλιο, πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τέτοιες προτάσεις οι οποίες να δημιουργούν την προοπτική σύγκλησης. Να μην πάμε λοιπόν σε μια νέα Γενέβη έχοντας μεγάλο χάσμα στις απόψεις των δύο πλευρών. Ερώτηση πρώτη. Διαπιστώνετε ότι, μάλλον η θέση σας είναι ότι εάν δεν σημειωθεί σύγκλησης, εις μίκρυνση διαφορών, η δεύτερη Γενέβη είναι άχρηστη? Δεν θα έχει πιθανότητες και προοπτική επιτυχίας. Δεν λέω ότι θα είναι άχρηστη, αλλά δεν θα μπορεί να πετύχει. Και βέβαια ξεκαθαρίζω ότι η δεύτερη Γενέβη, όπως και η πρώτη, δεν θα είναι το τέλος του δρόμου. Και αυτό πρέπει να είναι καθαρό στο μυαλό μας. Το τέλος του δρόμου για μας θα είναι όταν και εφόσον έχουμε φτάσει σε μια ανακτήνα συμφωνία σε όλα τα ζητήματα, και τότε θα χρειαστεί με την παρουσία των μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, οι οποίοι θα κληθούν να πάρουν. Να υιοθετήσουν ένα ισχυρό ψήφισμα για την εφαρμογή της συμφωνίας, εκεί θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις. Το τέλος του δρόμου όμως, κύριε Κυπριανού, δεν μπορεί να είναι αμέν τελειώνει. Κάποια στιγμή θα τελειώσει. Η άποψή μου είναι πως αργά ή γρήγορα θα τελειώσει. Με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, δεν έχουμε πολλά περιθώρια χρόνου, δίχως σε καμιά περίπτωση να θέτω χρονοδιαγράμματα. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Αλλά είτε θα καταφέρουμε να φτάσουμε σε συμφωνία, είτε θα έχουμε ένα ναυάγιο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βέβαια για τη μελλοντική πορεία της Κύπρου και του Κυπριακού του ιδίου. Έχετε πει προηγουμένως ότι αυτή η περίοδος, εάν και εφόσον συγκληθεί μια τέτοια διάσκεψη, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα ουσιαστικά. Έχετε ενδείξεις ότι δεν υπάρχει επικέντρωση επί των ουσιαστικών θεμάτων? Θέλω να πω ότι στην Γενέβη που είχαμε μεταβεί, δυστυχώς αναλώθηκε πάρα πολύ χρόνο να συζητιούν τα θέματα δευτερεύουσα σημασία ή ακόμα λεπτομέρειες που κατά την άποψή μου δεν θα πρέπει να συζητιούνταν εκεί, θα πρέπει να συζητηθούν εδώ στην Κύπρο. Γι' αυτό λέω ότι έχει τεράστια σημασία να επικεντρωθούμε επιτέλους σε αυτά τα ουσιαστικά ζητήματα. Δεν σας κρύβω ότι βλέπω μια έτσι, κατά κάποιον τρόπο, δυσπιστία από την πλευρά του Προέδρου να εμπλακεί σε αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι είναι λάθος προσέγγιση. Επιμένω ότι αν δεν τα αγγίξουμε αυτά, εάν δεν καταφέρουμε να διαγνώσουμε και να διερευνήσουμε, αν θέλετε, να δούμε μέχρι πού είναι έτοιμη η τουρκική πλευρά να μετακινηθεί, ποτέ δεν θα μάθουμε εάν όντως υπάρχει προοπτική για τη λύση στο Κυπριακό ή όχι.
πρέπει να διερευνήσουμε. Υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης της Τουρκίας, της τουρκικής πλευράς γενικότερα, από αυτά τα οποία διατυπώνει η δημόσια. Αυτή τη διέστηση σας, κύριε Κυπριανού, την έχετε διαβιβάσει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας? Το έχω συζητήσει με τον Πρόεδρο. Νομίζω ότι ο Πρόεδρος καταλαβαίνει την ανάγκη. Θέλω να ελπίζω ότι θα προχωρήσει με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Από την άλλη, αναφερθήκατε, κλείνοντας την προηγούμενη απάντησή σας, ότι από δηλώσεις των Τούρκων. Και βλέπουμε ότι από το τέλος της Γενέβης μέχρι τώρα, συνεχώς ψηλώνουν πάρα πολύ τον πύχη των απαιτήσεων, που φτάνουν μέχρι το σημείο που ανατρέπουν ακόμη και αυτές τις συγκλήσεις. Νομίζω ότι είναι αποκαρδιωτικές και απαράδεκτες αυτές οι τοποθετήσεις, οι δημόσιες, που γίνονται από την τουρκική πλευρά. Εάν με αυτές τις θέσεις θα προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει προοπτική για την επίτευξη συμφωνίας. Εκεί λοιπόν θα κρυφθούν τα πράγματα. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που επιμένω ότι ο κύριος Αναστασιάδης πρέπει να τολμήσει, πρέπει να επιχειρήσει, να διερευνήσει την τοποθέτηση της τουρκικής πλευράς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πλέον σε αυτά τα ουσιαστικά ζητήματα. Διαφέρει η θέση της Τουρκίας από ό,τι είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από τις καθημέραν δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων και μάλιστα στο ψηλότερο δυνατό επίπεδο? Θα το μάθουμε όταν και εφόσον συζητηθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αυτά τα πράγματα. Λέγονται διάφορα πράγματα πίσω από κλειστές πόρτες. Δεν μπορούμε να τα εμπιστευτούμε, γιατί δυστυχώς οι μέχρι στιγμής δημόσιες τοποθετήσεις, αλλά και γενικότερα η στάση και συμπεριφορά της Τουρκίας, δεν έχει δώσει δείγματα γραφής θετικά. Όμως επαναλαμβάνω ότι αν δεν πάμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με πραγματική διάθεση να συζητήσουμε σοβαρά, τότε δεν θα υπάρξει η οποιαδήποτε μετακίνηση δική τους. Ξέρετε, αν εμείς ανησυχούμε λέγοντας ότι θα κρατήσουμε τα χαρτιά μας κλειστά μέχρι την τελευταία στιγμή, εκείνοι δεν θα συμπεριφερθούν αναλόγως. Γιατί εκείνοι να συμπεριφερθούν διαφορετικά? Έχει τεράστια σημασία λοιπόν, αντί να κρυβόμαστε ο ένας από τον άλλον, να προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε, να φανούμε έτσι λίγο πιο αποφασιστικοί και να δούμε ποια θα είναι η δική τους ανταπόκριση. Πιστεύετε, κύριε Κυπριανού? Επαναλαμβάνω, για να μην παρεξηγούμε, αγαπητέ, γιατί επειδή επιχειρείται από κάποιους να δημιουργηθεί μια περιραίουσα ατμόσφαιρα στην Κύπρο, ότι αυτήν την περιραίουσα επιμένουμε στις βασικές αρχές όπως έχουν συμφωνηθεί. Αλλά έχουμε συμφωνήσει στο πλαίσιο λύσης του Κυπριακού. Σε αυτές τις βασικές αρχές λοιπόν επιμένουμε. Εμείς δεν είμαστε όπως άλλοι που θεωρούν ότι μπορούμε να ξεφύγουμε από το συμφωνημένο πλαίσιο και να διεκδικήσουμε κάτι το ιδεατόν. Αυτή η πολιτική για το ιδεατόν, το ευχταίο δηλαδή αντί το εφικτό, δυστυχώς μας έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολλές δεκαετίες ως λαόν και ως πατρίδα. Και είναι επιτέλους η στιγμή να κατανοήσουμε ότι είναι με πράγματα εφικτά, στη βάση αρχό βέβαια πάντοτε, που θα καταφέρουμε να λύσουμε το Κυπριακό. Θα έρθουμε ακριβώς σε αυτήν την περιραίουσα ατμόσφαιρα που έχετε δείξει, κύριε Κυπριανού, και θα πάρω ακριβώς τις θέσεις των κομμάτων και ιδιαίτερα του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου, ο οποίος αντιτίθεται και στη διαδικασία αυτή που ακολουθείτε τώρα, τότε με ΑΙΟΤΑ για τη λύση του Κυπριακού, αλλά και κάποια κόμματα ακόμη του χώρου εκείνου, είναι αντίον της Διζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας, ενώ κάποια άλλα τα οποία τη στηρίζουν φαίνεται αντιπράξη, όπως λέτε κι εσείς, την υποσκάπτουν και δεν την αποδέχονται. Λένε, οι Τούρκοι όταν κάνουν μία δήλωση δείχνουν τις προθέσεις τους και οι οποίες προθέσεις επαναβεβαιώνονται ή επιβεβαιώνονται στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Εσείς και αναφέρετε και αναφέρονται, και μου το είπαν και στην προηγούμενη συζητήσεις εδώ στο στούτιο, και το ΑΚΕΛ και το ΔΙΣΥ ποτέ τους δεν επέκριναν δυνατά τις Τούρκους αξιωματούχους, αλλά αντίθετα επικρίνουν τις θέσεις του ενδιάμεσου χώρου, ο οποίος κάνει την κριτική του όπως την αντιλαμβάνεται. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι οι απόψεις του κάθε ενός είναι σεβαστές. Χρειάζεται όμως ειλικρίνεια μεταξύ μας. Και θα ξεκινήσω λέγοντας ότι υπάρχουν πολιτικά κόμματα, πολιτικές δυνάμεις που διαφωνούν με τον ίδιο τον στρατηγικό στόχο, δηλαδή τη λύση της Ομοσπονδίας. Αυτοί πίσω από κλειστές πόρτες τοποθετούνται λέγοντας ότι θα ήθελαν να έχουμε ένα νέο κράτος. Εάν υπήρχαν οι προϋποθέσεις να το πετύχουμε,
Και εγώ θα το προτιμούσα το ενιαίο κράτος. Δεν υπάρχουν τέτοιες προϋποθέσεις, αγαπητέ Γιάννη. Διεκδικούμε ομοσπονδία και έχουμε τόσες πολλές δυσκολίες να την πετύχουμε. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο να μας πούν πώς θα πετύχουμε κάτι πολύ πιο καλό από αυτό το οποίο διεκδικούμε και δεν το πετυχαίνουμε. Με ποια τακτική θα είχαμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Είναι εξίσου σημαντικό όμως να πούν ανοιχτά στον κόσμο τι επιδιώκουν επιτέλους. Όχι να κρύβονται πίσω από το δάχτυλο τους, πίσω από κλειστές πόρτες να λένε άλλα πράγματα και δημόσια να τοποθετούνται διαφορετικά. Ξέρετε, πολλές φορές ασκείται κριτική για την τακτική η οποία ακολουθείτε, οι θέσεις που διατυπώνουμε εμείς ή ο κύριος Αναστασιάδης. Ξεκινώντας από την θέση ότι υποστηρίζουν ενιαίο κράτος. Μα καλά, αφού εμείς μιλούμε για την Ομοσπονδία, πώς μπορεί η προσέγγιση μας να είναι παρόμοια με τη δική τους. Αυτό είναι το ένα που ήθελα να πω. Το δεύτερο που θέλω να πω, νομίζω ότι δεν ακούν, δεν παρακολουθούν το πώς τοποθετούμαστε. Κριτική που ασκούμε στην τουρκική πλευρά είναι έντονη και σε όλες ανεξαιρέτως τις ομιλίες μας. Εγώ έχω κάνει τα τελευταία χρόνια μερικές εκατοντάδες ομιλίες. Είναι ξεκάθαρη η τοποθέτηση του ΑΚΕΛ. Ο κύριος λόγος για τον οποίο δεν έχουμε λύσει στο Κυπριακό είναι η στάση της τουρκικής πλευράς. Επειδή όμως γνωρίζουμε ότι η Τουρκία θα συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, τι χρειάζεται, πώς χρειάζεται εμείς να συμπεριφερθούμε. Εμείς πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη. Πρέπει να αποφύγουμε ενέργειες οι οποίες να δίνουν ρίσματα και άλοθη στην τουρκική πλευρά να συμπεριφέρεται όπως θέλει και να μην μένει εκτεθειμένη. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε συνεπείς. Αυτό είναι το εκείνο το οποίο εμείς αναδεικνύουμε. Και γι' αυτό να ασκούμε κριτική σε πολιτικά κόμματα τα οποία ενώ από τη μια λένε ότι στηρίζουν την διοικητική τη ζωνική νομοσπονδία, επιχειρώντας να προσδώσουν σε αυτήν το τάχα το σωστό περιεχόμενο, υποβάλλουν προτάσεις οι οποίες οδηγούν σε ενιαίο κράτος. Μα δεν μπορούμε, δηλαδή αν νομίζουμε ότι θα ξεγελάσουμε και τη διεθνή κοινότητα και την Τουρκία μιλώντας για την Ομοσπονδία αλλά επιδιώκοντας ταυτόχρονα ενιαίο κράτος, δεν πρόκειται να το πετύχουμε. Δεν είναι βλάκες, δεν είναι ηλίθιοι οι άλλοι με τους οποίους συνομιλούμε και θα πρέπει να καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Θα βάλω στο τραπέζι τώρα δύο τοποθετήσεις του μετόπου εκείνου που διαφωνεί με την πορεία ή τη διαδικασία η οποία ακολουθείτε τώρα, κύριε Κυπριανού. Νικόλας Παπαδόπουλος στην εκπομπή εδώ στο στούτιο πριν μια εβδομάδα μαζί μου είχε πει ότι τα τελευταία 30 χρόνια με εξαίρεση την πενταετία Τάσου Παπαδόπουλου το Κυπριακό οδηγήθηκε στην καταστροφή. Επίσης κάποιοι άλλοι λένε ότι που είναι εναντίον της παρούσας διαδικασίας λένε ότι έχουμε εγκλωβιστεί σε μια διαδικασία μονομερών υποχωρήσεων τα τελευταία, προσέξτε, 8 χρόνια. Δηλαδή χρόνια Χριστόφια και χρόνια Αναστασιάδη. Και τα πράγματα οδηγούνται σε ένα νέο και χειρότερο σχέδιο από εκείνον του ΑΝΑΝ. Τη θέση του ΑΚΕΡ παρακαλώ. Το πρώτο που θέλω να πω, αγαπητέ Γιάννη, και θέλω να το ξεκαθαρίσουμε όλοι στο μυαλό μας αυτό το πράγμα, είναι από ποια βάση ή από ποια αφετηρία ξεκινούμε τις συζητήσεις για να λύσουμε το Κυπριακό. Έχουμε μια ιδανική κατάσταση στην Κύπρο όπου λειτουργούμε ως έναν κράτος μοντέλων που θα το εζήλευαν οι πάντες και κάποιοι κακοί όπως είναι το ΑΚΕΛ προσπαθούν να παραχωρήσουν υπέρμετρα δικαιώματα στους Τουρκοκύπριους με στόχο να απελευθερώσουμε και να επανενώσουμε την Κύπρο. Μακάρι να ήταν έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Είμαστε μια χώρα υποκατοχή. Και αγωνιζόμαστε ακριβώς να απελευθερώσουμε αυτήν τη χώρα και να την επανενώσουμε, να τη δώσουμε στους μόνιμους κατοίκους της. Και αυτοί δεν είναι άλλοι από τους Ελληνοκύπριους, τους Τουρκοκύπριους, τους Αρμένιους, τους Μαρονίτες και τους Λατίνους. Η Κύπρο λοιπόν ανήκει στον λαό της. Και αυτό δεν είναι ένα σύνθημα το οποίο φωνάζουμε στις πλατείες. Για μας είναι θέση ουσίας. Ότι εμείς πρέπει να διαφεντεύσουμε τον τόπο μας. Και γι' αυτόν το ΑΚΕΛ είπε κατ' επανάληψη ότι εμείς είμαστε έτοιμοι μέσα στο συμφωνημένο πλαίσιο να συμφωνήσουμε το κάθε τι με τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας για να βρούμε ένα συμβιβασμό. Θέλουμε η λύση να μας απαλλάσσει από την κατοχή που είναι εξαιρετικά σημαντικό αλλά και από την δυνατότητα των οποιονδήποτε να επεμβαίνουν στα εσωτερικά μας. Αυτό είναι το πρώτο και το πιο βασικό που ήθελα να πω. Το δεύτερο. Δεν έχω παρακολουθήσει τη συζήτηση σας με τον κύριο Παπαδόπουλο, δεν ξέρω τι έχει λεχτεί, αλλά δέχομαι αυτά τα οποία έχεις αναφέρει. Επιλέξει τι λέχτηκε εδώ πέρα. Και έχω και άλλα τα οποία θα φέρω. Θα πω το εξής λοιπόν.
Με εξαίρεση την πενταετία Αντάσου Παπαδόπουλου, τις υπόλοιπες θητείες οδηγηθήκαμε στην καταστροφή. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Τάσου Παπαδόπουλου, ξέρετε πόσο συζητήσαμε το Κυπριακό. Από τον Μάρτιν του 2003 που αναλάβει την Προεδρία, μέχρι τα δημοψηφίσματα τον Απρίλη. Και στη συνέχεια καταβάλαμε μια τεράστια προσπάθεια, πρώτα και κύρια για να αποφύγουμε την τιμωρία της διεθνούς κοινότητας. Για να αποτινάξετε τον κορνιακτόν από πάνω σας. Να αποφύγουμε την τιμωρία από τη διεθνή κοινότητα. Του πρόεδρου της Βουλής. Και στη συνέχεια να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις να συμφωνήσουμε στη διαδικασία η οποία θα ακολουθεί το για να μπορέσουμε να πάμε σε επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Και ενώ από τον Ιούλιο του 2006 είχαμε καταλήξει στην 8η Ιουλίου, φτάσαμε στο Φεβράριο του 2008, 1,5 και πλέον χρόνος δηλαδή, δίχως να συμφωνήσουμε στα διαδικαστικά ζητήματα. Και εκείνη την περίοδο, θυμάστε τι συνέβαινε. Οι πιέσεις που ασκούνταν ήταν σε βάρος μας. Αφόρητες πιέσεις για να δεχτούμε το απευθείας εμπόριο της τουρκοκυπριακής κοινότητας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και την ίδια περίοδο η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παραχώρηση ετήσιας χορηγίας στην τουρκοκυπριακή κοινότητα μερικών εκατοντάδων εκατομμυρίων, η οποία παραχωρείται αυτή η χορηγία μέχρι σήμερα. Από πού ως πού λοιπόν ήταν η πετυχημένη περίοδος αυτή? Εμείς είμαστε η στριμωγμένη πλευρά μετά από τα δημοψηφίσματα του 2004 και για 4 ολόκληρα χρόνια δεν καταφέραμε να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Τώρα έχουμε εγκλωβιστεί σήμερα σε απαράδεκτες υποχωρήσεις. Έχουμε πετύχει σημαντικότατα πράγματα, αγαπητέ Γιάννη. Πρώτα και κύρια έχουμε εξασφαλίσει ότι η λύση θα αποτελεί, θα εξασφαλίζει τη συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όλη η παγκόσμια εμβέλεια εμπειρογνώμονες μας είπαν ότι απαιτούνται 2 παράμετροι να ικανοποιούνται για να έχουμε συνέχεια του κράτους. Η μία είναι να συμμετέχει σε διεθνείς οργανισμούς διακρατικού χαρακτήρα και αυτό θα συμβεί στη δική μας περίπτωση. Αυτόν έχουμε συμφωνήσει. Δηλαδή δεν θα χρειαστεί να υποβάλουμε ξανά αίτηση για να συμμετέχουμε στον ΟΗΕ ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε άλλους οργανισμούς διακρατικού χαρακτήρα όπως είναι και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Και το δεύτερο, να συνεχίσουν όλες οι διεθνείς συνθήκες τις οποίες έχουμε υπογράψει. Και όμως, έτσι σας φύνα το βάζω τώρα όμως κύριε Κυπριανού, ναι. Πριν από λίγο μεταδόθηκε και από το ΣΥΓΜΑ δηλώσεις Τουρκού αξιωματούχου ότι αυτή τη στιγμή αν γίνει νέα Γενέβη όπως πηγαίνουμε, ο κύριος Κασουλίδης ως Υπουργός Εξωτερικών δεν επιτρέπεται να παρακαθίσει, δεν τον αποδέχονται. Αλλά θα είναι οι 3 εγγυήτριες συν οι 2 εκπρόσωποι όπως κατά τους Τούρκους των 2 κοινοτήτων. Ναι, αλλά η γνωμοδότηση που πήρε ο κύριος Αναστασιάδης και αυτόν έχει επιβεβαιωθεί από την πρώτη Γενέβη. Το μεταδώσαμε και εμείς. Ναι, είναι ότι εάν δηλώσει πηγαίνοντας εκεί ότι μεταβαίνω ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ταυτόχρονα ως ηγέτης της ελληνοκυπριακής κοινότητας, τότε κανένας δεν μπορεί να τον αμφισβητήσει ως πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και νομίζω ότι η ίδια η εξέλιξη, αγαπητέ Γιάννη, έχει καταρρύψει αυτό το επιχείρημα. Δεν επήγαμε στη Γενέβη έχοντας τον κύριο Αναστασιάδη ως πρόεδρο της Δημοκρατίας και στην επιστροφή έγινε κοινοτάρχης όπως κάποιοι ήθελαν να τον παρουσιάσουν. Αντιθέτως, μετά από τη Γενέβη ο κύριος Αναστασιάδης μετέβηκε σε σύνοδο της κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μίλησε ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, πήγε στη σύνοδο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Νότου και πάλι μίλησε ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επανέρχομαι λοιπόν για να πω ότι οι διεθνείς συνθήκες, οι 1.500 περίπου που είχαμε υπογράψει, μάλιστα, εξακολουθούν να υφίστανται. Και επιπλέον απαγορεύεται η απόσχηση ρητός μέσα στη συμφωνία. Αυτό θα καταγράφεται. Ή η ένωση με οποιοδήποτε άλλον κράτος. Αυτό μας εξασφαλίζει ότι θα έχουμε συνέχεια. Εξασφαλίσαμε ότι θα είμαστε κράτος κυρίαρχο. Ότι θα είμαστε ομοσπονδία. Έχουμε τα χαρακτηριστικά τα οποία ανήκουν σε ομοσπονδία. Και εξασφαλίσαμε ότι θα έχουμε ισχυρή κεντρική κυβέρνηση. Όταν συζητούσε ο Τάσος Παπαδόπουλος με τον Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, είχαν συμφωνήσει σε 11 εξουσίες και αρμοδιότητες της κεντρικής κυβέρνησης. Ο Δημήτρης Χριστόφιας τις ανέβασε στις 21 και συζητούσε μερικές άλλες με τον Μεχμέτ Αλί Ταλάτ. Αυτή τη στιγμή έχουν συμφωνηθεί 27 και συζητιούνται ακόμα 2.
έχουμε ισχυρή κεντρική κυβέρνηση. Δεν μπορεί κάποιον να λέει ότι θα έχουμε συνομοσπονδία. Αυτά τα πράγματα λοιπόν κανένας δεν μπορεί να τα παραγνωρίζει και να παρουσιάζει μια διαστρεβλωμένη εικόνα στον κυπριακό λαό. Και για μένα αυτά που έχουμε πετύχει είναι εξαιρετικά σημαντικά. Κύριε Κυπριανού, όμως, οι αντίπαλοι αυτής της διαδικασίας, και μιλώ πάντοτε για τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου, και μιλώ, αναφέρομαι και πάλι στο μεγαλύτερο κόμμα που είναι το Δίκο και ο πρόεδρος της που ήταν εδώ, μίλησε έντονα ότι είναι η ώρα της υιοθέτησης μιας νέας στρατηγικής. Διότι απέτυχαν όλα μέχρι σήμερα. Και η Γενέβη και το Μομπελεράν και όλα τα σχετικά, και ταυτόχρονα έχει μιλήσει ότι με το ερώτημα που έχω πάλι προηγουμένως εγώ, ότι τα πάντα πήγαινε από το κακό στο χειρότερο, το κυπριακό. Και αυτή η στρατηγική δεν είναι τίποτε άλλο παρά να είναι μια διεκδικητική πολιτική που να προβάλλει έντονα τις θέσεις τις δικές μας, να προκαλεί κόστος στην Τουρκία, διότι τότε μόνο με το κόστος, αν προκληθεί, θα στα λογικά της και θα κάνει τις υποχωρήσεις τις οποίες επιζητούμε. Και τρίτον, να αποσυρθούν από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων κάποιες προτάσεις οι οποίες είναι καταστροφικές για τον τόπο. Θέλω το σχόλιο σας, διότι... Δεν θα απαντήσω στο Δίκο ή στον Νικόλα Παπαδόπουλο. Θα απαντήσω σε αυτήν την άποψη, ναι, που εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο, ότι πρέπει να γίνουμε τάχα πιο διεκδικητικοί. Ξέρετε, αυτή η τακτική ακολουθήθηκε, είπα προηγουμένως, επί Τάσου Παπαδόπουλου. Και είπα ποια ήταν τα αποτελέσματα, τα αδιέξοδα τα οποία δημιουργήθηκαν τότε, και το ότι η διεθνής κοινότητα στράφηκε σε βάρος μας. Όχι σε βάρος της Τουρκίας, η οποία είναι κατοχική δύναμη. Όμως να υπενθυμίσω κάποια πολύ απλά πράγματα. Ο κύριος Αναστασιάδης διεκδίκησε την Προεδρία και την κέρδισε με τη στήριξη του Δημοκρατικού Κόμματος και άλλων πολιτικών κομμάτων, δίνοντας κάποιες υποσχέσεις. Δηλαδή να είναι πιο διεκδικητικός, σε εισαγωγικά η λέξη διεκδικητικός, διότι εγώ το διεκδικητικός το καταλαβαίνω κάπως διαφορετικό. Διεκδικητική είναι η πολιτική που φέρνει αποτελέσματα, όχι εκείνη που θορυβεί ή που φωνασκεί. Και για έναν ολόκληρο χρόνο ο κύριος Αναστασιάδης και ο Δημοκρατικός Συναγερμός ακολουθούσαν την τακτική την οποία τους συμβούλευαν τα άλλα πολιτικά κόμματα να ακολουθήσουν. Εμείς είμαστε μόνοι μας απέναντι από όλα τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα και λέγαμε ότι ήταν λάθος η κίνηση την οποία έκανε ο κύριος Αναστασιάδης, ότι έπρεπε να συνεχίσει από τις συγκλήσεις Χριστόφια Ταλάτ. Έναν ολόκληρο χρόνο λοιπόν ακολούθησε αυτή την τακτική. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Δεν έγιναν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Το Παρπαρός έκανε βόλτες ελεύθερα στις νότιες ακτές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κανένας δεν αντέδρασε από τη διεθνή κοινότητα. Σε αντίθεση με το τι είχε συμβεί επί Δημήτρη Χριστόφια. Όταν αποτόλμησε η Τουρκία να στείλει το Παρπαρός, αντέδρασε πρώτα η Ρωσική Ομοσπονδία. Αντέδρασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη συνέχεια. Και στη συνέχεια ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Και υποχρεώθηκε το Παρπαρό να φύγει. Το χειρότερο από όλα τώρα όμως, ποιον ήταν? Ότι το Δεκέμβρη του 2013 πήραμε τη χειρότερη έκθεση που πήραμε ποτέ από Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Όταν είδεν και αποείδεν ο κύριος Αναστασιάδης ότι αυτή η τακτική ήταν αδιέξοδη, ότι είχαμε εμείς κόστος και όχι η Τουρκία με αυτή την τακτική, υποχρεώθηκε το Φεβράριο του 2014 να πάει στην συμφωνία με τον κύριο Νερόγλου, η οποία είχε κάποια μειονεκτήματα σε σύγκριση με το πλαίσιο που είχαμε προηγουμένως. Και υιοθέτησε ο κύριος Αναστασιάδης τις συγκλήσεις Χριστόφια Ταλάτ ως βάση για τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων, με αποτέλεσμα να προχωρήσει η διαδικασία. Θέλετε να πάω και πιο παλιά για να φέρω παραδείγματα όπου ακολουθήσαμε αυτήν την τακτική που προτείνεται σήμερα και μας ζήμιωσε εμάς? Το 1997, ο κύριος Σκληρίδης, προσπαθώντας να δημιουργήσει κλίμα για να κερδίσει ξανά τις εκλογές, ανακάλυψε την πολιτική της εφαιστειολογίας, της πυραυλολογίας. Χειροκρότησαν όλα τα κόμματα που σήμερα κατηγορούν το ΑΚΕΛ. Και τότε χειροκροτούσαν τον κύριο Κληρίδη. Και ήταν το αποτέλεσμα? Και το ερώτημά μου. 31 του Αυγούστου, να το τελειώσω αυτό. 31 του Αυγούστου, ο κύριο Ντεχτάς έβαλε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων την απέτηση του, την απαράδεκτη, την προκλητική, την καταστροφική για την Κύπρο, για λύση συνομοσπονδίας, και κανένας στη διεθνή κοινότητα δεν αντέδρασε. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι το ψήφισμα 1250 του 1999 υιοθέτησε την άποψη ότι
Όλα θα μπουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ζημιώναμε λοιπόν όποτε ακολουθούσαμε την τακτική που μας λένε και σήμερα να ακολουθήσουμε. Μάλιστα. Θέλουμε να ξαναζημιώσουμε πολύ περισσότερο. Να ρωτήσω κάτι έτσι πολύ ρητορικό, αν θέλετε. Τι κερδίσαμε τώρα ή τα τελευταία 8 χρόνια, να ακολουθήσω τη σκέψη των επικριτών σας, όταν ακολουθήσαμε την πολιτική, να θέλετε, του καλού παιδιού, όπως την αποκαλούν, ή τη συγκαταβατική ή την προσεγγιστική πολιτική? Μα δεν ακολουθήσαμε πολιτική του καλού παιδιού. Αντιθέτως, επιμένω ότι ο Δημήτρης Χριστόφιας ήταν πολύ διεκδικητικός. Με μια διαφορά, διεκδικούσε στη βάση τεκμηρίωσης, στη βάση συγκεκριμένης επιχειρηματολογίας, στη βάση θέσεων του διεθνούς δικαίου και των αρχών πάνω στις οποίες εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, και είχαμε ένα αποτέλεσμα. Τα περιέγραψα προηγουμένως. Εκείνα τα οποία είχαμε πετύχει τη συγκεκριμένη περίοδο. Και αυτά τα έχουμε επαναβεβαιώσει σήμερα. Με τον κύριο Αναστασιάδη και τον κύριο Ακιντζή έχουν επαναβεβαιωθεί. Τώρα, θέλω πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι στο μυαλό μας, όλοι όσοι κρίνουμε τα αποτελέσματα. Θέλουμε μισή Κύπρο η οποία να είναι ελληνική, ή θέλουμε ολόκληρη την πατρίδα μας ενωμένη και να ανήκει σε όλους τους Κυπρίους, και τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους και τους Μαρονίτες και τους Αρμένιους και τους Λατίνους? Εδώ βρίσκεται η μεγάλη διαφορά. Είναι προφανές ότι κάποιοι προτιμούν να έχουμε μισή Κύπρο, αλλά αυτή να είναι ελληνική, να είναι αμυγός ελληνική. Δεν νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει στη δική μας την περίπτωση. Μάλιστα. Κύριε Κυπριανού, κακά τα ψέματα, υπάρχουν δύο σχολές σκέψης στο Κυπριακό. Η μία είναι η σχολή την οποία ακολουθούν το ΑΚΕΛ, το ΔΣ, ο πρόεδρος Αναστασιάδης, και η άλλη λύση είναι εκείνη η απορρεπτική, να την πω έτσι απλά λόγια, η οποία δεν επιδιώκει αυτή τη μορφή λύσης ή τέλος πάντων ούτε τη διαδικασία την οποία εσείς υιοθετείτε. Σας ρωτώ, και αφού λέτε ότι είμαστε σε ένα πολύ κομβικό σημείο, τότε γιατί ΑΚΕΛ, ΔΣ, Αναστασιάδης να προχωρήσουν μόνοι τους στον δρόμο, και γιατί επιδιώκουν τη συνεργασία ή τη συμμετοχή των άλλων, οι οποίοι γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει περίπτωση να στηρίξουν τις θέσεις σας? Το πρώτο που θέλω να πω, θα επαναλάβω, ότι είναι σεβαστές όλες οι απόψεις. Έχουμε όμως δικαίωμα να κρίνουμε προς τα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν, και κατά την άποψή μου δεν υπάρχουν δύο σχολές σκέψης. Υπάρχουν τρεις σχολές σκέψης. Υπάρχει εκείνη η σχολή η οποία βλέπει το κάθε βήμα με πολύ έντονη επιφύλαξη, που φτάνει στα όρια του να απορρίπτει το κάθε τι και να μην δέχεται να συζητήσει τίποτε. Έχει καθιερωθεί να ονομάζεται απορριπτική σχολή. Υπάρχει όμως την αντίπερα όχθη, μια σχολή σκέψης η οποία λέει να δεχτούμε οτιδήποτε για να, με στόχο να καταλήξουμε σε συμφωνία. Και αυτή είναι η ενδοτική, κατά την άποψή μου, προσέγγιση, και αυτήν την απορρίπτουμε εμείς. Και υπάρχει και εκείνη η αντίληψη που λέει ότι θα πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να πετύχουμε μια λύση η οποία να βασίζεται σε αρχές. Δεν θεωρώ ότι εκείνοι που στηρίζουν αυτήν την προσέγγιση, την τελευταία μιλάτε, την τελευταία, είναι ο Νίκος Αναστασιάδης, ο συναγερμός και το ΑΚΕΛ. Καταρχάς να πω ότι και στο συναγερμό υπάρχουν διαφορετικές φωνές. Αλλά και στα άλλα κόμματα θεωρώ ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σας, και στο χώρο μας. Ότι βλέπω και αρθογραφία, βλέπω και δηλώσεις, βλέπω και συμμετοχές σε τηλεοπτικούς σταθμούς που μιλάνε μια διαφορετική άποψη. Μα δεν είναι το 100% των ψηφοφόρων του ΑΚΕΛ ταγμένοι σε αυτή την προσέγγιση. Ξέρω ότι, στη συνέχεια το αγγίξω. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις. Όμως επαναλαμβάνω και επιμένω ότι υπάρχουν ψηφοφόροι από όλους τους χώρους που θεωρούν ότι αυτή θα πρέπει να είναι η προσέγγιση. Δηλαδή να δουλέψουμε πολύ σκληρά με προσήλωση στις αρχές για να καταφέρουμε να απελευθερώσουμε και να επανενώσουμε τον τόπο μας. Να τον απαλλάξουμε από την κατοχή και από τη δυνατότητα των οποιονδήποτε να παρεμβαίνουν στο εσωτερικό μας και να αποφασίζουν για μας αντί για μας. Αυτή είναι, κατά την άποψή μου, λοιπόν, η σωστή προσέγγιση. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει υποχρέωση να προσπαθεί να κρατήσει στο καράβι, να μου επιτρέψετε τον όρο, όλους όσοι συμφωνούν με αυτή την προσέγγιση, και έχει τεράστια σημασία να λειτουργεί με σεβασμό προς τις διαφορετικές απόψεις. Θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι, αγαπητέ Γιάννη. Δεν είναι το ΑΚΕΛ που διαπραγματεύεται στο Κυπριακό. Ασφαλώς. Είναι ο Νίκος Αναστασιάδης. Το ΑΚΕΛ έχει τον απόλυτα, αφήστε το κεφάλι αυτό. Τη στήριξη θα το δω στη συνέχεια. Ναι, το ΑΚΕΛ θέλω να ξεκαθαρίσω ότι έχει θέσεις, έχει απόψεις. Προσπαθεί να λειτουργεί επικοδομητικά στο Εθνικό Συμβούλιο
και εκτός σε διμερείς συναντήσεις μας με τον Πρόεδρο. Από εκεί και πέρα είναι ο κύριος Αναστασιάδης που αποφασίζει και εμείς θα κρίνουμε από τα αποτελέσματα. Θα το δω στη συνέχεια, το δούμε στη συνέχεια μάλλον. Κύριε Κυπριανού, έχετε κόκκινες γραμμές όσον αφορά το Κυπριακό? Στο σημείο που είμαστε νομίζω ότι θα είναι λάθος να μιλούμε για κόκκινες γραμμές. Είμαστε σε μια φάση που τα πάντα θα κρυθούν στο διατάφτα. Έχουμε θέσεις και τις έχουμε κατά κόρον επαναλάβει δημόσια και με πολύ έντονο τρόπο διαχρονικά και πολύ πρόσφατα. Τώρα δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί σε οτιδήποτε ο κάθε ένας να αναδεικνύει τις κόκκινες του γραμμές. Τις ξέρουμε. Τώρα είναι η ώρα να πάμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να επιχειρήσουμε να πείσουμε με τεκμηρίωση, αναδεικνύοντας αρχές του διεθνούς δικαίου, αρχές πάνω στις οποίες εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τα πράγματα θα πρέπει να λειτουργούν με τον συγκεκριμένο τρόπο. Γιατί εξυπηρετείται καλύτερα το συμφέρον των Τουρκοκυπρίων, εάν καταφέρουμε να έχουμε ένα σύγχρονο και λειτουργικό κράτος, το οποίο δεν θα υπολείπεται σε οτιδήποτε από άλλα κράτη. Εδώ θα πρέπει να εδράσουμε την προσπάθεια μας και όχι δημόσια να αναδεικνύουμε η κάθε πλευρά τις κόκκινες τις γραμμές. Αυτό πρατεί η Τουρκία και θεωρώ ότι είναι άκρος αντιπαραγωγικό. Κατανοητό αυτό που λέτε, αλλά θα επιχειρήσω μία προκλητική ερώτηση. Παρακαλώ. Εάν και εφόσον, κύριε Κυπριανού, επέρθει συμφωνία σε όλα, σε όλα τα κεφάλαια και ακόμη και στις εγγυήσεις και την ασφάλεια, αλλά θα υπάρχει όρος ότι αφού λυθεί και το Κυπριακό, η Κύπρος θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Το ΑΚΕΛ και ο άνδρος ο Κυπριανού θα ψηφίσει υπέρ αυτής της λύσεως? Έμαθα στην πολιτική, επειδή είμαι αρκετά χρόνια τώρα στην πολιτική, να μην απαντώ σε υποθετικά ερωτήματα, όμως σε αυτό θα απαντήσω σκόπιμα, για να πω το εξής. Δεν συζητά κανένας πλέον να το οικές εγγύσεις. Δεν συζητιέται αυτό το θέμα και δεν συζητιέται για έναν λόγο. Γιατί το ΑΚΕΛ στάθηκε με ξεκάθαρον και σαφήν τρόπο ενάντια σε αυτήν την προσέγγιση. Και ο λόγος είναι απλώς, αγαπητέ Γιάννη, είχα πει από την αρχή ότι θέλουμε η λύση να μας απαλλάσσει από την κατοχή και να μας απαλλάσσει και από τη δυνατότητα των οποιοδήποτε να παρεμβαίνουν στα εσωτερικά μας. Εκείνοι που παρέμβηκαν στα εσωτερικά μας το 1974 και οδήγησαν τα πράγματα με τη συμμετοχή και κάποιων Κυπρίων, εδώ που βρίσκονται σήμερα, είναι το ΝΑΤΟ. Δεν το ξεχνούμε εμείς αυτό το πράγμα. Και δεν είναι μόνο στην Κύπρο που παρέμβηκα στα εσωτερικά μας, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες. Θέλουμε λοιπόν να μας απαλλάσσει από την δυνατότητα των όποιων νατοϊκών ή υπεριαλιστικών δυνάμεων να επεμβαίνουν στα εσωτερικά μας. Αγωνιστήκαμε σκληρά. Γιατί ο Κυπριακών επέχτηκαν και άλλα παιχνίδια από την άλλη πλευρά, από το ανατολικό μπλοκ, με την δική τους προθέσεις, αλλά δεν τις παρούσεις. Ναι. Εκείνο το οποίο λέω λοιπόν είναι ότι εμείς επιδιώχτηκε αυτό το χαρτί να παιχτεί πριν από 3-4 χρόνια περίπου. Λόγω της στεναρής στάσης την οποία εντηρήσαμε, σήμερα επαναλαμβάνω δεν το συζητά κανένας αυτό το ενδεχόμενο. Μάλιστα. Κύριε Κυπριανού, θα έρθω σε 3-4 βασικά θέματα για τα οποία έχει αναπτυχθεί μια έντονη, πολύ έντονη ρητορική και θέλω καθαρά τις θέσεις του ΑΚΕΛ. Ερώτημα πρώτο είναι όσον αφορά τους έπικους. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης, ο οποίος είναι και ο διαπραγματευτής, όπως λέτε, λέει ότι θα φύγει ο μεγάλο ποσοστό, αλλά κάποιες χιλιάδες θα παραμείνουν. Οι άλλοι λένε ότι δεν πρέπει να παραμείνει ούτε ένας ή θα πρέπει να φύγουν. Θέση του ΑΚΕΛ για τους έπικους. Υπάρχουν καταγεγραμμένες δηλώσεις κάποιων από αυτούς που ονομάζεται ως άλλους, που λένε ότι θα μπορούσαν να μείνουν και μέχρι 100.000, φτάνει να αναγνωριστεί ως έγκλημα πολέμου. Στα έγγραφα τα οποία κατέθεσε ο Δημήτρης Χριστόφιας και φαντάζομαι κατά αναλογία και ο Νίκος Αναστασιάδης, στην πρώτη παράγραφο του εγγράφου που κατατέθηκε για τα θέματα των επίκων, καταγράφεται με σαφήνεια ότι ο επικισμός είναι έγκλημα πολέμου. Και από εκεί και πέρα συνεχίζει και λέει ότι είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε για καθαρά ανθρωπιστικούς λόγους την παραμονή κάποιων ανθρώπων, Τούρκο δηλαδή, οι οποίοι είτε έχουν γεννηθεί στην Κύπρο, είτε έχουν παντρευτεί με Τουρκοκύπριον ή Τουρκοκύπρια, στο νησί για καθαρά ανθρωπιστικούς λόγους. Θέλω να σε υπενθυμίσω το εξής. Ο αέμνηστος Στάσος Παπαδόπουλος, τον Μάρτιν, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, του 2003,
είχε απευθύνει επιστολή στον τότε Γενικό 55. Γραμματέα του ΟΗΕ, στο οποίο ανέφερε κάποια κριτήρια τα οποία θα, στη βάση των οποίων θα μπορούσε να αποδεχτεί παραμονή επίοικων. Εάν έβαζε κάποιος αριθμός πίσω από τα κριτήρια, αυτός ο αριθμός θα ήταν γύρω στις 55 με 60 χιλιάδες επίοικοι. Τώρα τι έχουμε? Τώρα έχει συμφωνηθεί ότι με τη λύση η πληθυσμιακή αναλογία θα είναι 4:1. 804.000 Ελληνοκύπροι, 227.000 Τουρκοκύπροι. Είναι 78.22 για την ακρίβεια η αναλογία. 227.000 Τουρκοκύπροι. Από αυτούς ήδη ξέρουμε ότι 116.000 έχουν έγγραφα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι Τουρκοκύπροι οι 116 από τις 227. Υπάρχει ένας αριθμός, τον οποίο δεν ξέρουμε πόσος είναι, που δεν έχουν πάρει έγγραφα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αλλά είναι Τουρκοκύπροι. Στις 116 πρέπει να προσθεθεί αυτός ο αριθμός. Και επιπρόσθετα πρέπει να μπει ο αριθμός εκείνων οι οποίοι είναι Τουρκοκύπροι και ζουν στο εξωτερικό. Έφυγαν μετά το 1974 από την Κύπρο. Και διαβιούν στο εξωτερικό. Ούτε αυτοί δεν ξέρουμε πόσοι είναι. Όμως κάποιοι υπολογισμοί ανεβάζουν συνολικά αυτόν τον αριθμό μέχρι τις 227.000, είναι ένας αριθμός γύρω στις 65.000. Ο αριθμός δηλαδή είναι πολύ κοντά σε εκείνον των αριθμών στον οποίο αναφερόταν ο Τάσος Παπαδόπουλος. Μάλιστα, είστε υπέρ, ας πούμε, μιας της ανθρωπιστικής, αν θέλετε, προσέγγισης του θέματος. Να γίνει παραδοχή ότι ο επικισμός είναι έγκλημα πολέμου και από εκεί και πέρα για ανθρωπιστικούς λόγους να συζητήσουμε το μικρότερο δυνατόν αριθμό που μπορούμε να έχουμε. Ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι το αποχώρηση των στρατευμάτων. Πολλής λόγος γίνεται, πολλή ρητορική έχει αναπτυχθεί. Υπάρχουν θέσεις και είναι κατανοητή η θέση ότι δεν πρέπει να εφαρμοστεί η λύση. Από την πρώτη μέρα πρέπει να φύγουν όλα τα στρατεύματα. Υπάρχει όμως και η θέση η οποία λέει ότι δεν μπορεί να φύγουν, είναι αδύνατον, είναι σε κάποιο χρονικό διάστημα. Μέχρι μιλήσαμε ακόμη, ακούστηκαν ακόμη και σύμφωνο προσωρινής παραμονής τουρκικών στρατευμάτων στο νησί. Απόψε ακούσαμε δηλώσεις ότι δεν πρέπει και δεν πρόκειται να φύγουν ποτέ από την Κύπρο ακόμη. Να πω το εξής, αγαπητέ. Η θέση δική μας είναι ότι πρέπει να υπάρξει ημερομηνία οριστικής αποχώρησης και του τελευταίου ξένου στρατιώτη που είναι στην Κύπρο. Για να μην το προσδιορίσω μόνο στους Τούρκους. Εμείς λέμε για όλους τους ξένους που βρίσκονται στην Κύπρο. Είναι εύκολο και για μας να πούμε ότι θα θέλαμε να φύγουν οι Τούρκοι, να ακολουθήσω τη φρασιολογία του Βασιλείου εχθές, οι Τούρκοι στρατιώτες από την Κύπρο. Αυτό το πράγμα είναι εφικτό. Είναι εύκολο να διεκδικούμε πράγματα τα οποία, επαναλαμβάνω, είναι το ευκταίο και όχι το εφικτό. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να υπάρξει με την συμφωνία, πρέπει να υπάρξει αποχώρηση του μεγαλύτερου αριθμού των Τούρκων στρατιωτών που είναι στο νησί και από εκεί και πέρα να υπάρξει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα στη βάση του οποίου θα αποχωρήσουν και οι τελευταίοι Τούρκοι στρατιώτες. Και αυτό θα πρέπει να συζητηθεί και να συμφωνηθεί. Επειδή όμως πολλοί εδώ στην Κύπρο ξαφνικά ανακάλυψαν τον Νίκο Κοτζά, ενώ διαδήλωναν έξω από την ελληνική πρεσβεία ενάντια στον κύριο Κοτζά, ξαφνικά τον ανακάλυψαν και τον επικαλούνται για κάποια ζητήματα. Προσποιήθηκαν ότι δεν τον άκουσαν να λέει ότι θα πρέπει με την επίτευξη συμφωνία να αποχωρήσει ένα μεγάλο μέρος του τουρκικού στρατού και να υπάρξει ένα χρονοδιάγραμμα όπου θα υπάρχει συνεχής ροή αποχώρησης Τούρκων στρατιωτών. Όταν τα λέει αυτά ο κύριος Κουζιάς, καλά κάνουν να το χειροκροτούν και σε αυτές τις περιπτώσεις. Όχι μόνο εκεί που τους συμφέρει. Κύριε Κυπριανού, θα έρθω ακόμη σε ένα άλλο θέμα. Στο θέμα της εκπεριτροπής Προεδρίας. Εσείς ποια είναι η θέση σας? Την αποδέχεστε ή όχι? Αποδέχεστε την πρόταση του Προέδρου Αναστασιάδη ή έχετε διαφορετική προσέγγιση? Ναι, να μου επιτρέψετε να πω το εξής. Ο αέμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος είχε μπει και έχει καταγραφεί στα πρακτικά του. Μία μελέτη για την εκπεριτροπή της Προεδρία. Την εκπεριτροπή της Προεδρία, ως αρχή, ως τέτοια δηλαδή, την εδεχτήκαμε σε όλες τις πέντε εκφάνσεις του
σχεδίο ΑΝΑΝ. Το μόνο το οποίο επιχειρήσαμε τότε να πράξουμε, αν θυμάσαι, ήταν τότε υπήρχε ένα προεδρικό συμβούλιο. 4 Ελληνοκύπροι, 2 Τουρκοκύπροι, οι οποίοι κάθε 10 μήνες προέδρευαν εκ περιτροπής. Το μόνο που επιδίωξε να επιχείρησε να αλλάξει τότε ο Τάσος Παπαδόπουλος ήταν αντί 4 με 2 να το κάνει 6 με 3. Να είναι 9 τα άτομα δηλαδή. Και ανάλαβε, δεχτήκαμε την αρχή. Κάποιος δικαιολογημένα θα πει μα το σχέδιο να το απορρίψαμε. Γιατί να δεχτούμε αυτήν την αρχή και στη συνέχεια. Βρεθεί σύνοψη, κύριε Κυπριανού. Εντάξει, αυτό θα έλεγα. Ότι η κωδικοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου τον Απρίλιο του 2005 ή η σύνοψη που εκατέγραψε το ποια θέματα θέλαμε να συζητήσουμε περαιτέρω, δεν περιελάμβανε την εκπεριτροπή Προεδρία ως ένα από τα ζητήματα τα οποία έθελε η δική μας η πλευρά να αλλάξει, να συζητήσει, να το αλλάξει. Αποδεχτήκαμε την αρχή της εκπεριτροπής Προεδρίας και είναι πολύ δύσκολο να το αποφύγουμε. Τι έκαμε ο Δημήτρης Χριστόφιας, αφού την αρχή την είχαμε δεχτεί, να καταστήσουμε αυτή την πρόταση όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική. Αντί Προεδρικό Συμβούλιο να έχουμε πρόεδρο ή πρόεδρο, και το πιο σημαντικό, επαναστατικό κατά την άποψή μου, ήταν η διασταυρούμενη ψήφος. Και Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους να συνεργαστούν για να εκλέξουν πρόεδρο και αντιπρόεδρο. Όταν παρουσίασαν αυτή την πρόταση τον Οκτώβριο του 2008. Συμβούλιο του είπε Δημήτρη, αυτή η πρόταση σου αν αναφέρεται σε κοινό ψηφοδέλτιο συνιστά βελτίωση από κάθε προηγούμενη πρόταση της δικής μας πλευράς. Εμείς έτσι το προσεγγίζουμε λοιπόν.
ως σαφέστατα μια βελτιωμένη πρόταση από κάθε άλλη πρόταση την οποία κατέθεσε η δική μας πλευρά. Και η άποψή μας, την οποία έχουμε μπει κατ' επανάληψη στον κύριο Αναστασιάδη, είναι ότι αυτό το ζήτημα θα πρέπει να το διαπραγματευτεί και να το ανταλλάξει με κάτι το σημαντικό για την ελληνοκυπριακή πλευρά. Και αφού μιλάμε για ανταλλαγή, διότι είναι μέσα σε ένα παιχνίδι και παραδόση, αν το πάρουμε έτσι. Όχι παρεδόση, αλλά μπορούμε να σε αυτά τα κεφαλαιόδη σημασία ζητήματα. Μήπως αυτή η ανταλλαγή σχετικά. Το εξής. Επειδή λέει ότι ο Δημήτρης Χριστόφιας δεν κατηγορούσε τις δυνάμεις οι οποίες ήταν μαζί του στην κυβέρνηση. Ο Δημήτρης Χριστόφιας, παρόλη την πολεμική που δέχτηκε τότε, αλήθεια, σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, δεν μετακινήθηκε ούτε έναν εκατοστό πίσω από τις θέσεις τις οποίες εδιατύπωσε. Θυμάστε πόση κριτική ενέχτηκε για το θέμα της εκπεριτροπής Προεδρίας με μια σταυρούμενη και σταθμή περισσίπο. Μα δεν επικρίνω τον Δημήτρη Χριστόφια δεν τώρα για αυτό το θέμα. Δεν έκαμε βήμα πίσω. Ενώ ήξεραν ότι θα μπορούσε κάλλιστα να έκαμε βήματα πίσω και να έχει την πλήρη στήριξη του Δίκου και της ΕΔΕΚ, αντιθέτως επέμενε στις θέσεις του γιατί εγνώριζε ότι με βήματα πίσω θα οδηγούσε τον τόπο στην καταστροφή. Αυτό κάνει και το ΑΚΕΛ και σήμερα, αγαπητέ Γιάννη. Παρόλο που ξέρουμε ότι αυτή η τακτική την οποία ακολουθούμε μας φέρνει σε μια πορεία αντιπαράθεσης με πολιτικά κόμματα με τα οποία δυνητικά θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε σε άλλα ζητήματα, εμείς ιεραρχούμε πάνω από όλα το μέλλον και την προοπτική του τόπου αντί τις επόμενες εκλογές. Και αυτό είναι κατά την άποψή μου πατριωτισμός. Να σκέφτεσαι τις επόμενες γενιές και όχι τις επόμενες εκλογές. Θα τολμήσω κύριε Κυπριανού από αυτό το επίσημο βήμα του σταθμού να πω ότι ναι και έχετε πάρει τα εύσημα και από τους δημοσιογράφους και από άρθρα ότι τους τελευταίους τρεις μήνες είστε ο πραγματικός statesman για το Κυπριακό. Αμήνοντας εδώ, πήγαμε στο σχολείο. Ναι. Ούτε θέλω, δεν έχω τάση ούτε να σας το πέψω, ούτε στο κάτω-κάτω το ανοίγω στο χώρο σας, αλλά μιλώ ελεύθερα. Δεν πολιτεύεται για να παίρνει τα εύσημα, πολιτεύεται γιατί θέλει να οδηγήσει αυτόν τον τόπο προς τη σωστή κατεύθυνση. Όσον αφορά δέκα αντιφράσεις σας ότι δεν σκέφτεται τις προεδρικές εκλογές, αλλά τις επόμενες γενιές, θα το δούμε στη συνέχεια. Θέλω όμως δύο ερωτήματα να αγγίξουμε πριν πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Το ένα. Λένε, εκείνοι οι οποίοι είναι αντίον της διαδικασίας, λέγεται και γράφεται ότι μα γιατί να διαπραγματευτώ με την Τουρκία, αφού γνωρίζω ότι είναι ένας αναξιόπιστος, και έχουν δίκιο μέχρι ενός σημείου, για να μην πω σε όλο το θέση είναι αυτή, είναι ότι δεν τηρεί τις δεσμεύσεις της, δεν είναι αξιόπιστος ο συνομιλητής, και αν και εφόσον ακόμη καταλήξουμε σε μια συμφωνία, δεν είναι σίγουρον ακόμη ότι αυτή η συμφωνία θα εφαρμοστεί. Πώς απαντάτε? Κατανοώ αυτή την προσέγγιση, η οποία είναι βάσιμη σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Πού θα μας οδηγήσει όμως αυτή η προσέγγιση? Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε καμιά απολύτως προσπάθεια, διότι και η ιδανικότερη λύση να βρεθεί στο Κυπριακό, η Τουρκία δεν πρόκειται να τη σεβαστεί. Να υψώσουμε λοιπόν τα χέρια, να αφήσουμε τα πράγματα να διολυσθένουν, με κίνδυνο να πάμε είτε στη διχοτόμηση, στην καλύτερη περίπτωση για μας, είτε στην προσάρτηση, που είναι ότι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί στην Κύπρο. Η άλλη επιλογή ποια είναι? Αυτή είναι μια επιλογή να πούμε ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να συνεργαστεί ποτέ, οπότε να αφήσουμε τα πράγματα να διορισθένουν και να οδηγηθούμε σε καταστροφή. Η άλλη επιλογή ποια είναι? Η άλλη επιλογή είναι να δοκιμάσουμε σκληρά. Να διερευνήσουμε στην πράξη μέχρι που είναι έτοιμη να πάει η Τουρκία. Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η πορεία θα οδηγήσει σε αίσιο αποτέλεσμα? Εγώ δεν μπορώ να δώσω τέτοια υπόσχεση σε κανένα. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι όταν καταβάλουμε εμείς κάθε προσπάθεια για να επιτευχθεί μια συμφωνία, αν δεν υπάρξει ανταπόκριση από την τουρκική πλευρά, τότε θα την έχουμε ξεμασκαρέψει. Θα έχουμε αποδείξει ότι όλα αυτά τα οποία ρητορικά λέει δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Και η εκτεθειμένη θα είναι η τουρκική πλευρά. Δεν έχουμε άλλες επιλογές. Αυτές είναι οι δύο επιλογές. Και εμείς επιλέγουμε τον δρόμο των δύσκολων, όχι των εύκολων, που ταμπουρώνεται πίσω από τη θέση, μα δεν μπορώ να έχω εμπιστοσύνη στον Ερτογάν, δεν μπορώ να έχω εμπιστοσύνη στην Τουρκία, οπότε σταματώ να προσπαθώ, με αποτέλεσμα, επαναλαμβάνω,
να οδηγήσουμε τον τόπο στην καταστροφή. Υπάρχει όμως και άλλη λύση που λέει ότι ας παραμείνουμε όπως είμαστε μέχρι να έρθει η συγκυρία με όλον τον σεβασμό. Με όλον τον σεβασμό σε αυτήν την άποψη είναι αφέλεια. Ξέρετε, άκουσα αγαπητέ Γιάννη, δεκαετία του 80, ήταν μόλις ξεκίνησα να ασχολούμαι με την πολιτική, πιο έτσι επαγγελματικά πλέον, είχα ακούσει ότι η Τουρκία θα διαλυθεί. Θα κατατεμαχιστεί σε 5-6 περιοχές, θα αποδυναμωθεί και θα είναι πολύ πιο εύκολο να λύσουμε την Κύπρο. Ή ακούω τις προφητείες του Παΐσιου, ότι θα έρθει το ξανθό γένος, θα μας σώσει, δεν χρειάζεται να κάνουμε προσπάθειες για να λύσουμε τον Κυπριακό. Να μου επιτρέψει να πω ότι αυτά τα πράγματα συνιστούν αφέλεια. Εάν νομίζουμε ότι δίχως λύση, και απαντώ τώρα και σε εκείνους. Το ξανθό γένος είναι η Ρώση. Ναι. Ερμηνεύουν και λένε ότι αυτό ξαφνικά. Ναι, απαντώ και σε εκείνους που λένε ότι η μη λύση δεν είναι κακό πράγμα. Δεν πρέπει να μας ανησυχεί. Εμάς μας ανησυχεί. Είναι αφέλεια να νομίζουμε ότι αν δεν υπάρξει λύση και αν τα πράγματα παραταθούν ως έχουν, θα έχουμε εμείς την Κυπριακή Δημοκρατία. Οι Τουρκοκύπροι θα παραμένουν ένα ψευδοκράτος που κανένας δεν θα τους αναγνωρίζει και για μας ούτε γάτα ούτε ζημιά. Θα είμαστε σε μια κινούμενη άμμο. Θα εντείνει τις προσπάθειες η Τουρκία για αναγνώριση του ψευδοκράτους και αν και εφόσον εμείς έχουμε ευθύνη γιατί δεν θα προχωρήσει η λύση στον Κυπριακό, το αποτέλεσμα θα είναι να πετύχει το στόχο της αναγνώρισης του ψευδοκράτους η Τουρκία και εμείς θα διολυσθένουμε. Είτε θα πάμε στην οριστική διχοτόμηση όπως είπα προηγουμένως, είτε ακόμα χειρότερα θα πάμε στην προσάρτηση, όπου η Τουρκία θα μετατρέψει τα κατεχόμενα σε 82η της επαρχία και αυτό θα σημαίνει το τέλος των συζητήσεων για το Κυπριακό. Κύριε Κυπριακό. Έρχομαι ακόμη στο άλλο ερώτημα που λέγεται ΆΙΤΑ. Ο ειδικός πρόσωπος του Γενικού Γραμματέα φαίνεται ότι για αυτό το στόχαστρο, αλλά φαίνεται ότι από την έρευνα που κάνω και εγώ, από το 72 δεν είμαστε ευχαριστημένοι με κανένα. Το 72 με τον Κουρτ Φαλτχάιμ είχαμε πει ότι είναι πουλημένος στους Αγγλοαμερικάνους. Στον Πέρεστε Κουαγιάρ είπαμε ότι έχει προσωπικές αδυναμίες, γι' αυτό δεν μας ακολουθεί. Στον Γκάλι τον έχουμε ονομάσει τρίτον Ατσίλα. Δεν θα πω ποιοι τα έχω και ποιο τα έλεγε και ποιοι τα έλεγαν αυτά. Στο Κόφι Ανάν ο Αράπης που μας πούλησε. Στον Μπάνκι Μουν μας εκβιάζει και μας απειλεί. Στον Τάουνερ ζητήσαμε να φύγει Άρον διότι είναι persona non grata. Ξέρετε και, στον Άλβαρον Ντεσότ. Και Άλβαρον Ντεσότ τον άφησα πει, τον έλεγα τώρα. Και έρχομαι και στον Άιντα τώρα, τον οποίο λίγο ή πολύ τον έχετε στολίσει όλοι, ετεροβαρής ρόλος στις συνομιλίες, δεν έχει θέση στις συζητήσεις για τον Κυπριακό, είναι καιρός να παραιτηθεί και να φύγει. Τέλος πάντων, με ποιους πρέπει να διαπραγματευόμαστε. Λέω ότι ο κύριος ΆΙΤΑ και κάποιοι άλλοι, αλλά ιδιαίτερα, έχει βιαστεί σε δηλώσεις. Έχει κάνει δηλώσεις οι οποίες είναι απαράδεκτες. Έχει κάνει δηλώσεις οι οποίες ήταν άκερες.
Από τη θέση όμως αυτή, μέχρι να ζητάς να φύγει, δημιουργείς μια εικόνα. Γι' αυτό θέλω τη θέση του ΑΚΕ. Είστε υπέρ της αυτής της εικόνας που έχω περιγράψει? Είπες ότι τον εστολίσαμε όλοι. Δεν τον εστολίσαμε εμείς ως ΑΚΕ. Έχουμε απόψεις για τον ρόλο με τον οποίο λειτουργεί ο κύριος Άιτε. Θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικός. Ασφαλώς. Και μέσα στα πλαίσια των όρων εντολής που παίρνει από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Έχει συγκεκριμένο ρόλο να διαδραματίσει ο κύριος Άιτε και θα πρέπει να το διαφυλάξει ως κόρην οφθαλμού. Είναι ο θεματοφύλακας των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τον Κυπριακό. Αυτόν το λέμε. Πέραν τούτου, νομίζω ότι θα ήταν μεγάλο λάθος, εδώ που βρίσκεται τώρα η συζήτηση για τον Κυπριακό, να απαιτήσει. Είμαστε από μακρύνση του. Είμαστε σε ένα οριακό σημείο, αν δεν το κατανοούμε. Εάν φύγει ο κύριος Άιτε, όποιος επόμενος έρθει, θα του πάρει μια μεγάλη χρονική περίοδο να βάλει το Κυπριακό. Θα τελειώσει η συζήτηση σε αυτήν τη φάση και η όποια επόμενη συζήτηση θα ξεκινήσει από πολύ χειρότερη αφετηρία. Η άποψή μας λοιπόν είναι ότι εκείνο το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι να υποδεικνύουμε στον κύριο Άιτε ότι ο ρόλος σου είναι συγκεκριμένος, έχει πλαίσια μέσα στα οποία θα πρέπει να κινηθεί και να επιχειρήσουμε να λειτουργήσουμε μαζί του. Τον εμπιστεύεστε? Τι σημαίνει τον εμπιστεύεστε? Εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας. Ξέρουμε ότι δεν μπορεί να μας ξεγελάσει κανένας. Εάν έχουμε ξεκάθαρο στο μυαλό μας το τι θέλουμε, το τι επιδιώκουμε, κανένας δεν μπορεί να μας ξεγελάσει. Μάλιστα. Κύριε Κυπριανού, ευχαριστώ. Είναι η ώρα να κάνουμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Τα θέματα που θα αγγίξουμε στη συνέχεια είναι η εικόνα η εσωτερική του ΑΚΕΛ, είναι οι σχέσεις του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με τον ΔΥΣΥ, αλλά και οι προεδρικές εκλογές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις. Το αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου. Το πρώτο του ταξίδι ο Χριστόφορος Κολόμπος έφτασε μέχρι εδώ στην προσπάθειά του να ανακαλύψει τα όρια της γης. Σε λίγο 22 Έλληνες, 11 διάσημοι και 11 κοινοί θνητοί θα βρεθούν εδώ για να ανακαλύψουν και να ξεπεράσουν τα δικά τους όρια. Θα πρέπει να μάθουν να επιβιώνουν. Να βρίσκουν τη δική τους τροφή. Να ανταγωνίζονται καθημερινά. Μα πάνω απ' όλα θα πρέπει να μάθουν να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλο. Δύο ομάδες, ένας νικητής, 100.000 ευρώ. Survival, το απόλυτο reality επιβίωσης. Πρεμιέρα, Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου, στις 9 και 4. Την εκπομπή σας προσφέρει το αποσμητικό Nivea Invisible for Black and White. Αποσμητικό Nivea Invisible for Black and White. Προστατεύει τα ρούχα σας και φροντίζει ό,τι πολύτιμότερο φοράτε. Την επιδερμίδα σας. Το μαύρο μένει μαύρο. Το λευκό μένει λευκό. 48 ώρες προστασίας. Εμπιστευτείτε το νούμερο 1. I love my life. Νέος, απίστευτος, σούπερ διαγωνισμός. Ταξίδι για δύο στο Παρίσι, την πόλη του φωτός. Και εισιτήρια για τη συναυλία του Robbie Williams, του απόλυτου pop entertainer. Μπείτε στη σελίδα του Super FM στο Facebook, κάντε like, share το post και μπείτε στην κλήρωση.
Voice of Greece. The Live Show. 5η, 9 Φεβρουαρίου, στις 10 το βράδυ. Την εκπομπή The Voice σας προσφέρει η MTN. Στην MTN οι προσφορές δεν σταματάνε ποτέ. Συνδέσου MTN 4G Smart και πάρε μέχρι και 50% έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο κάθε μήνα για 24 ολόκληρους μήνες. Η MTN σου δίνει πάντα περισσότερα. Εκπομπή χωρίς περιστροφές. Περνάμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος. Φιλοξενούμενος απόψε εδώ ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, ο κύριος Άντρος Κυπριανού. Κύριε Κυπριανού, πάμε και στα πιο εσωτερικά τώρα. Θα ξεκινήσω πρώτα με τις σχέσεις ΑΚΕΛ με τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Στην ουσία, έχετε ταυτιστεί με την πολιτική του στο Κυπριακό. Αν αποτύχει αυτή η προσπάθεια, συνιστά αποτυχία πολιτικής ή στρατηγικής του ΑΚΕΛ? Πρώτα και κύρια, εμείς δεν έχουμε ταυτιστεί με κανένα. Εμείς τις ίδιες θέσεις που υποστηρίζαμε διαχρονικά εξακολουθούμε να τις υποστηρίζουμε. Επί Δημήτρη Χριστόφια υποστηρίζαμε ακριβώς τα ίδια πράγματα που λέμε σήμερα. Άλλος ήταν εκείνος ο οποίος διαφώνησε τότε για τις δικές του σκοπιμότητες με αυτές τις πολιτικές θέσεις και σήμερα έχει μετακινηθεί και τις έχει προσεγγίσει. Και ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Δηλαδή να υποθέσω ότι Δυσσή και Αναστασιάδης έκαναν προσέγγιση και ασπάστηκαν πολιτική του ΑΚΕΛ. Σήμερα, αγαπητέ Γιάννη, έχουν υιοθετήσει συγκλήσεις τις οποίες τότε κατηγορούσαν και συζητούν θέσεις τις οποίες επιχείρησαν μάλιστα και να δαιμονοποιήσουν. Βέβαια, δεν θέλω να σταθώ σε αυτό, γιατί δεν έχει σημασία κατά την άποψή μου ποιος έχει δικαιωθεί. Σημασία έχει ότι ολοένα και περισσότεροι αναγνωρίζουν σήμερα ότι αν θέλουμε να έχουμε προοπτική λύσεις, πρέπει να ακολουθήσουμε αυτήν τη συγκεκριμένη τακτική, την οποία το ΑΚΕΛ στηρίζει με συνέπεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν δίνουμε λευκή επιταγή στον κύριο Αναστασιάδη. Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Εμείς θα κρίνουμε τα πάντα από το αποτέλεσμα. Όταν λέτε, κύριε Κυπριανό, ότι δεν δίνετε λευκή επιταγή, εκτός από το αποτέλεσμα, αναμένετε τίποτε άλλο από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας? Δηλαδή, είστε το μεγαλύτερο κόμμα το οποίο το στηρίζετε μαζί τίποτε με το τίποτε δεν αναμένουμε. Ενώ τι εννοώ? Να σου πω ένα. Μην πιάνεστε να φοβηθείτε ότι παίρνετε από τα λάκκα. Δεν πιάνουμε από τίποτε. Μήπως αναμένετε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας το ελάχιστο, που ποιο είναι αυτό το ελάχιστο? Την σοβαρή προδιαπραγμάτευση μαζί σας πριν κάνει οποιαδήποτε κίνηση? Έρχομαι σε αυτό το σημείο να πω. Εγώ λέω ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να συζητά με όλα τα πολιτικά κόμματα στο Εθνικό Συμβούλιο για τις θέσεις τις οποίες θα καταθέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Είναι ψυχοφθόρον αυτό, το ξέρω πολύ καλά. Γιατί υπάρχουν εκ διαμέτρου αντίθετες προσεγγίσεις. Είναι πρόεδρος όμως και έχει την ευθύνη να επιχειρήσει να οδηγήσει σε συγκλήσεις τα πολιτικά κόμματα. Και επαναλαμβάνω, δεν είμαι αφελής. Ξέρω ότι δεν πρόκειται να το πετύχει, αλλά πρέπει να το πράξει για να διατηρηθεί μια ελάχιστη ενότητα στο εσωτερικό μέτωπο. Πέραν τούτου, εμείς διεκδικούμε το δικαίωμα να λέμε την άποψη μας ανοιχτά, με παρησία, και βέβαια εκείνος που αποφασίζει είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και γι' αυτό λέω ότι θα τον κρίνουμε από το αποτέλεσμα. Θέλω να σχολιάσω όμως εκείνον το οποίο είπες προηγουμένως. Ξέρεις. Για ποιο θέμα? Ότι τι διεκδικούμε εμείς, τι ζητούμε. Ακριβώς εννοούσα. Θέλω να, να φέρω ένα παράδειγμα. Παρακαλώ. Για μας το πιο εύκολο πράγμα, αγαπητέ Γιάννη, ήταν να διεκδικήσουμε την Προεδρία της Βουλής. Και να πάρουμε την Προεδρία της Βουλής. Δεν θέλαμε να μπούμε σε αυτήν τη συναλλαγή. Γιατί θεωρούμε ότι η πολιτική πρέπει να ασκείται σε έναν άλλον επίπεδο. Η ερώτησή μου δεν ήταν περί συναλλαγής, ήταν καθαρό. Το ξέρω και απλά θέλω να φέρω ένα παράδειγμα για το πώς εμείς, λειτουργούμε. Εκείνο που μας καθοδηγεί δεν είναι τα δημόσια αξιώματα ή τα οποιαδήποτε feature, να το πω στα κυπριακά. Είναι το πώς εξυπηρετείται καλύτερα το συμφέρον της χώρας και του λαού μας. Κύριε Κυπριανού, βλέπετε κινήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας που προκαλούν δυσφορία στο ΑΚΕΛ, στα μέλη του ΑΚΕΛ? Αντιμετωπίζετε εσωτερικά προβλήματα από αυτήν τη στήριξη που δίνεται στον πρόεδρο της Δημοκρατίας? Πολλές. Να πω ότι στα θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης μας χωρίζει χάος με τη φιλοσοφία του Δημοκρατικού Συναγερμού και του κύριου Αναστασιάδη και νιώσαμε δυσφορία σε πάρα πολλές περιπτώσεις όταν με έναν εξόφθαλμο τρόπο επιχειρούσε η κυβέρνηση και ο συναγερμός και επιχειρούν σε πλήστες τόσες περιπτώσεις να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των λίγων και των εκλεκτών ή να εξυπηρετήσουν ανάγκες
κάποιων κομματικών στελεχόντων. Αυτά τα πράγματα μας ενοχλούν και εκφράζουμε την διαφορετική μας προσέγγιση και τη δυσαρέσκεια μας και δημόσια με τοποθετήσεις. Και αυτό σίγουρα θα έλεγα ότι ναι, προκαλεί κάποια ερωτηματικά σε μια μερίδα ψηφοφόρων του ΑΚΕΛ. Το γνωρίζουμε αυτό, αγαπητέ Γιάννη. Πρέπει να σου πω ότι όταν ξεκινήσαμε αυτήν την πορεία, να μου επιτρέψεις να τη χαρακτηρίσω έτσι, είχαμε ξεκάθαρο στο μυαλό μας ότι στο αρχικό στάδιο θα είχαμε έτσι πολλά ερωτηματικά, μα πού το πάει το ΑΚΕΛ. Είπαμε ότι με τη συνέπεια μας και με την ανάδειξη συνεχώς των θέσεων αρχής τις οποίες θα διατυπώναμε, θα πείθαμε όλο έναν και περισσότερους ότι το ΑΚΕΛ είναι έντιμο και ειλικρινές όταν λέει ότι καθοδηγείται από το πώς εξυπηρετείται καλύτερα το συμφέρον του κόσμου. Κατά τη δική μας άποψη και σέβομαι την οποιαδήποτε διαφορετική προσέγγιση, το συμφέρον του λαού μας εξυπηρετείται σε ό,τι αφορά το Κυπριακό με την επίτευξη σωστής λειτουργικής και βιώσιμης λύσης και σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά εξυπηρετείται καλύτερα με πολιτικές που θα αφορούν τους πολλούς και όχι τους λίγους και τους εκλεκτούς. Γι' αυτό πολιτευόμαστε με τον συγκεκριμένο τρόπο. Μάλιστα. Όσον αφορά όμως το ίδιο του ΑΚΕΛ, φαίνεται ότι κάποιοι και από περιβεβλημένα στελέχη για δεκαετίες στο ΑΚΕΛ και ακόμη λένε ότι είναι του ΑΚΕΛ, σας επικρίνουν διότι έχετε ξεφύγει από κάποιες συνεδριακές αποφάσεις. Πώς απαντάτε? Τις συνεδριακές αποφάσεις του ΑΚΕΛ δεν μπορεί να τις παίρνει ο καθένας αλακάρτ. Πρέπει να τις παίρνει συνολικά. Όλες οι συνεδριακές αποφάσεις του ΑΚΕΛ από το 1974 και μετά λένε ότι η πρώτη προτεραιότητα σε ό,τι αφορά το ΑΚΕΛ είναι η λύση του Κυπριακού. Και η λύση του Κυπριακού έχει συγκεκριμένο πλαίσιο. Προσδιορίζεται πολύ επακριβώς για το πώς θα πρέπει να επιληθεί το Κυπριακό. Και επιμένω ότι είναι μέσα σε αυτά τα πλαίσια που εξακολουθούμε να λειτουργούμε και μέχρι σήμερα. Ως ηγεσία του ΑΚΕΛ. Από εκεί και πέρα ο καθένας έχει δικαίωμα να διατυπώνει τις απόψεις του, αγαπητέ Γιάννη, και θα μας κρίνει όλους ο λαός στο τέλος. Μάλιστα. Έχετε πει, κύριε Κυπριανού, τελευταία, αλλά και απόψε στην συζήτησή μας εδώ, ότι εσείς δεν σκέφτεστε τις επόμενες εκλογές, αλλά τις επόμενες γενιές. Αλλά αυτό είτε το θέλετε είτε όχι, θα το βρείτε μπροστά σας. Και τις επόμενες γενιές ύστερα, αλλά και τις προεδρικές εκλογές μπροστά σας. Και σας ρωτώ, ποιο χρονικό ορίζοντα βάζετε παροχής στήριξης στην πολιτική Αναστασιάδη όσον αφορά το Κυπριακό? Δηλαδή, εάν τα πράγματα παραμένουν σε μια ουδέτερη στάση όπως είναι τώρα και δεν προχωρούν τα πράγματα σε ουσιαστικό αποτέλεσμα, θα εξακολουθήσετε να σιωπάτε ή να αναμένετε ή θα κάνετε τις κινήσεις? Να ξεκαθαρίσω κάτι. Νομίζω ότι είμαστε σε μια εποχή που πλέον θα πρέπει να μάθουμε να διακρίνουμε κάποια πράγματα. Μάλιστα. Εάν και εφόσον το Κυπριακό εξελίσσεται προς τη σωστή κατεύθυνση, εμείς θα εξακολουθήσουμε να στηρίζουμε τη διαδικασία, έστω και αν θα αρχίσουμε τις εσωκομματικές συζητήσεις για τα θέματα των προεδρικών εκλογών. Βέβαια, αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μιας προεκλογικής αντιπαράθεσης εν ώψη των προεδρικών εκλογών. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να είναι καθαρά στο μυαλό των πάντων. Θέλω επίσης να ξεκαθαρίσω και το εξής. Εάν κάποιος θεωρήσει ότι θα προσπαθήσω να συντηρήσω τον Κυπριακό μέχρι τους τελευταίους μήνες της προεκλογικής εκστρατείας για να πω δώστε μου ακόμα την ευκαιρία να πάω για ακόμα μερικούς μήνες όπως έπραξε ο κύριος Κλειρίδης στο παρελθόν. Δεν πρόκειται να πέσουμε σε αυτόν το παιχνίδι. Δεν πρόκειται να παίξουμε καλύτερα αυτόν το παιχνίδι. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο στο μυαλό του κάθε ενός ότι το ΑΚΕΛ θα πολιτευτεί με βάση τις προτεραιότητες του Κυπριακού λαού. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν, ανεξάρτητα από το πώς, από το αν θα έχει αρχίσει η προεκλογική εκστρατεία, να στηρίξουμε τη διαδικασία συζήτησης του Κυπριακού, με την προϋπόθεση ότι θα πρόκειται για σοβαρή συζήτηση, η οποία προσπαθεί να οδηγήσει σε συμφωνία. Εάν θα είναι ροκάνισμα του χρόνου, δεν πρόκειται να παίξουμε το παιχνίδι κανένας. Δεν είναι ροκάνισμα του χρόνου και με μια υπόθεση ότι από τον Απρίλιο, που τελειώνει και το δημοψήφισμα στην Τουρκία, ξεκινά μια έντονη διαπραγμάτευση και βλέπετε εσείς ότι υπάρχουν αποτελέσματα. Ναι, η δική μου άποψη είναι διαφορετική. Δηλαδή, αυτός ο χρόνος παρέχεται, προσφέρεται
για να προετοιμαστούμε επαρκώς για τον Απρίλιο. Έτσι ώστε τον Απρίλιο να είμαστε έτοιμοι. Έχετε δίκιο και το έχετε αναλύσει προηγουμένως. Ναι. Νομένου ότι έχει γίνει αυτή η προετοιμασία. Νομένου ότι θα επικεντρωθούμε στα θέματα σοβαρά, όπως έχετε πει και δύο πρόεδρος της Δημοκρατίας, που είναι και ο διαπραγματευτής. Νομένου ότι θα δείξει τόλμη και αποφασιστικότητα, πάντοτε σύμφωνα με την θέση τη δική σας. Και με την προϋπόθεση ή με την υπόθεση ότι μόλις ξεκινήσει αυτή η έντονη διαπραγμάτευση, η έντονη κινητικότητα, τα αποτελέσματα είναι απτά και φαίνεται σε ταχύτητα τους ρυθμούς. Υπάρχει ενδεχόμενο του ΑΚΕΛ να στραφεί εναντίον Νίκου Αναστασιάδη και να έχει δικό του υποψήφιο? Γιατί πρέπει να, αυτό πρέπει να είναι σαφές. Βέβαια είναι πολύ υποθετικό το ερώτημα. Είναι υποθετικά, πάσα τα καπά. Εμείς θα κρίνουμε τα πάντα τη δεδομένη στιγμή. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, αγαπητέ Γιάννη. Το ΑΚΕΛ δεν πρόκειται ποτέ να στηρίξει Νίκου Αναστασιάδη. Και αυτό πρέπει να είναι καθαρό και στο μυαλό του κύριου Αναστασιάδη. Ξεκαθάρισε την απάντηση. Δεν πρόκειται να στηρίξει ποτέ Νίκο Αναστασιάδη. Και αυτόν το ξέρει ο κύριος Αναστασιάδης. Άρα λοιπόν θα κατέλθετε με υποψήφιο δικό σας. Αφήστε, όχι, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέχρι τότε. Η δικό σας ή με κάποιον άλλον. Έχουμε χρόνο μέχρι που να ξεκινήσουμε τις διεργασίες για τις προεδρικές εκλογές. Αφήστε να το δούμε, όταν θα έρθει η ώρα. Θα μίλω ακόμη λίγο πάνω σε αυτό. Ναι, ναι, ελεύθερα. Κύριε Κυπριανού, με ποιους θα συνεργαστείτε? Στο παρελθόν είχατε μία λέξη η οποία έγινε και του σειρμού τότε, οι όμορες δυνάμεις. Δεν υπάρχουν όμορες δυνάμεις. Υπάρχουν, όπως είπε, λέτε όλοι σας, ακραίες δυνάμεις. Έχουν πάει στην άλλη άκρη. Εγώ με ποιους θα συνεργαστείτε? Δεν χαρακτήρισα ποτέ μου καμιά πολιτική δύναμη. Όμορες δυνάμεις, δεν λέγεται τις όλοι. Εντάξει. Υπάρχει όμορφη δύναμη. Μίλησες για ακραίες δυνάμεις. Δεν χαρακτηρίζω κανένα. Λέω το εξής, αγαπητέ Γιάννη, το 2014. Οργανώσαμε έναν προγραμματικό συνέδριο. Mm-hmm. Ένα από τα θέματα που συζητήσαμε σε αυτό το προγραμματικό συνέδριο ήταν και το θέμα των συνεργασιών. Εκεί με πολύ σαφήνεια ξεκαθαρίσαμε ότι συνεργασίες θα επιδιώξουμε στη βάση πολιτικών συγκλήσεων. Μάλιστα. Αν δεν υπάρχουν αντικειμενικά λοιπόν πολιτικές συγκλήσεις, δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε συνεργασίες. Δεν Κυπριακό. Υπάρχει μεγαλύτερη θέμα... πολιτική σύγκληση που έχετε εσείς με το Δυσί όσον αφορά το Κυπριακό? Ναι, μα τώρα... Αυτό είναι το πρώτο και το κυρίαρχο. Το θέμα της Προεδρίας είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Η Προεδρία δεν ασχολείται μόνο με το Κυπριακό. Και με τα άλλα θέματα. Ασχολείται και με τα ζητήματα της εσωτερικής διακυβέρνησης. Εμείς αποδείξαμε ότι ενώ είμαστε αντιπολίτευση, στο Κυπριακό έχουμε τη δύναμη, τον πατριωτισμό να μου επιτρέψει να πω, να λειτουργούμε με τρόπον επικοδομητικό. Δεν χρειάζεται να είμαστε στην κυβέρνηση με τον οποιοδήποτε. Είμαστε έναντι αντιπολίτευση. Έναντι σίγουρα του Δημοκρατικού Συναγερμού. Έναντι του Αναστασιάδη. Και λειτουργούμε επικοδομητικά. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι πρέπει η πολιτική ζωή του τόπου να τοποθετηθεί πάνω σε άλλη βάση. Πάνω σε αρχές. Εάν θέλουμε να κερδίσουμε και την εμπιστοσύνη του κόσμου και την αξιοπιστία μας στην κοινή γνώμη. Επί του ίδιου σημείου. 2008 προεδρικών εκλογών, Νίκος Αναστασιάδης, Πουργουρίδης και κάποιοι άλλοι είχαν πει τότε, εάν και εφόσον στον δεύτερο γύρο των εκλογών πάει Χριστόφιας με Τάσος Παπαδόπουλος, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την υπέρβασή μας. Γιατί το έλεγα αυτό? Χαίρομαι γιατί το αναδεικνύεις, αγαπητέ Γιάννη. Θέλω να ακούσω το σχόλιο σας. Ναι, χαίρομαι γιατί το αναδεικνύεις, γιατί ναι. Αποδείχτηκε στην εξέλιξη των πραγμάτων ότι είναι ένα μεγάλο παραμύθι. Αν ήθελε να κάνει την υπέρβαση, ο Δημοκρατικός Συναγερμός είχε την ευκαιρία. Η θέση του Προέδρου της Βουλής μετά τις βουλευτικές εκλογές το 2015. Η πολυδιαφημιζόμενη υπέρβαση έγινε υποχώρηση με την ουρά στα σκέλια την τελευταία στιγμή. Και δεν λέω τίποτε άλλο. Ωραία. Ξέρετε, είναι εύκολα τα συστήματα τα οποία πολλές φορές ξεγελούν τον κόσμο. Και πολλές φορές βέβαια δεν σου δίνεται η ευκαιρία να αποδείξεις ότι απλώς είναι συνθήματα. Όμως να που οι ίδιες οι εξελίξεις απέδειξαν ότι η περιβόητη υπέρβαση ήταν απλώς ένα σύνθημα για να ξεγελιέται ο κόσμος. Τι σας πληγώνει περισσότερο, κύριε Κυπριανού, ως πολιτικός ηγέτης? Τα προβλήματα που έχει ο κόσμος και δεν μπορούμε να τα λύσουμε. Δεν μπορείτε. Δεν έχετε τη δύναμη. Δεν έχουμε τη δυνατότητα. Είναι... είτε για διάφορους λόγους, για να μην πω τώρα σε λεπτομέρειες. Και εκείνο που είναι το πιο ενοχλητικό είναι να βλέπεις κόσμο να δυστυχεί και να μην μπορείς να προωθήσεις τις πολιτικές εκείνες που θα ήθελες, για να νιώσει ο κάθε ένας ότι έχει μια αξιοπρέπεια στη ζωή και ότι ζει με έναν τρόπο υποφερτό.
Κύριε Κυπριανό, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα στην κοινωνία και δυστυχώς δεν καταφέραμε να τα λύσουμε. Κύριε Κυπριανό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε ένα με 1,5 λεπτό των καταληκτικής σας σχόλιων. Εγώ θα σε ευχαριστήσω και θα κατέληγα λέγοντας, αγαπητέ Γιάννη, ότι το Κυπριακό και η λύση του ΙΜΗ έχουν να κάνουν με την προοπτική και την επιβίωση του λαού μας στη χώρα που μας εγέννησε. Γι' αυτό είναι η έκκληση που απευθύνω πρωτίστως στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα, είναι να επικεντρώσουμε τον στόχο μας και να ενώσουμε σε εισαγωγικά δυνάμεις προς την κατεύθυνση της επίτευξης λύσης. Να δώσουμε ευκαιρία στον τόπο μας να έχει και στον λαό μας να έχουμε μια καλύτερη προοπτική, ένα πιο αισιόδοξο μέλλον, να μπορούμε έτσι να αντιμετωπίζουμε το μέλλον μας με χαμόγελο και προοπτική. Κύριε Κυπριανό, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά. Σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε και άλλες τέτοιες συνεντεύξεις, είτε εν ώψη προεδρικών εκλογών, είτε εν ώψη κινήσεων στο Κυπριακό. Εγώ λέω, μακάρι να υπάρχει το δεύτερο περισσότερο και τα άλλα όλα, ποιοι θα είναι πρόεδροι και αντιπρόεδροι, δεν μας αφορούν. Μας αφορά όλους εδώ στην Κύπρο η λύση του Κυπριακού για να ξαναγελάσει, να έρθει το χαμόγελο, όπως έχετε πει, στα πρόσωπα όλων των ανθρώπων που ζουν σε αυτό το μικρό αλλά όμορφο χώρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω στους τηλεθεατές ότι η εκπομπή Χωρίς Περιστροφές από την άλλη εβδομάδα δεν θα είναι τη Δευτέρα, αλλά κάθε Τετάρτη. Και αυτή την Τετάρτη, λοιπόν, μετά την εκπομπή που έρχεται το Survivor, θα είναι η εκπομπή Χωρίς Περιστροφές. Σας ευχαριστώ και πάλι μαζί την ερχόμενη Τετάρτη. Ελπίζουμε την ίδια ώρα. Γεια σας. Με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών και άλλους παράγοντες στην Άγκυρα. Τη στεναρή υποστήριξη της Κομισιόν στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση του Κυπριακού εκφράζει ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν-Κλον Γιούγκερ. Για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και για το θέμα σύγκλησης νέας διάσκεψης για την Κύπρο, το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την απέρριση της Τουρκίας για την απόδοση των 4 θεμελιωδών ελευθεριών στους Τούρκους πολίτες στην Κύπρο, μετά τη λύση, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης τους ομολόγους του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξήχθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες. Στην πιθανότητα νέα συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των εγκυτριών δυνάμεων του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Ακιντζή, το δεύτερο 15ήμερο Μαρτίου, αναφέρθηκε ο Νίκος Κοτσιά σε δηλώσεις του στις Βρυξέλλες. Στη σύλληψη δύο προσώπων προχώρησαν οι αρχές σχετικά με υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης στην Πάφο. Συγκεκριμένα, η αστυνομία συνέλαβε 32χρονη μητέρα και τον 34χρονο σύντροφό της για σεξουαλική κακοποίηση της 9χρονης κόρης της. Σύμφωνα με την αστυνομία, η υπόθεση βρίσκεται στα αρχικά του στάδια και αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στο επαρχιακό δικαστήριο Πάφου για έκδοση διατάγματος κράτησής τους. Εντατικές συζητήσεις και διεργασίες μεταξύ εκπροσώπων των θεσμών και αρμόδιων παραγόντων για την επιτήρηση του ελληνικού προγράμματος αλλά και της Αθήνας βρίσκονται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες, με στόχο την αναζήτηση κοινού εδάφους για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, κοινοτικοί αξιωματούχοι διερευνούν την πιθανότητα σύγκλησης μιας συνάντησης των επικεφαλής των θεσμών και των ελληνικών αρχών ή των προϊσταμένων τους στις Βρυξέλλες ή στη Φραγκφούρτη πριν από το τέλος της εβδομάδας. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δίνει στη δημοσιότητα την έκθεσή του για το ελληνικό χρέος, που περιλαμβάνει και την επικαιροποιημένη ανάλυση για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και που διαπιστώνει ότι το χρέος παραμένει εξαιρετικά μη βιώσιμο παρά τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος που αποφασίστηκαν το Δεκέμβριο. Υπουργείο Οικονομικών και Πασίδη έδωσαν τα χέρια και έπεσαν υπογραφές επί της συμφωνίας πλαισίου για 2 χρόνια. Ο Χάρης Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην εισαγωγή μηχανισμού, μέσα από τον οποίο καθορίζεται η ποσοστιαία μεταβολή στο μισθολογικό κόστος. Κάτι που, όπως ανέφερε, διασφαλίζει ότι ποτέ δεν θα ξεπερνά το ποσοστό αύξησης του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Από την πλευρά του, ο Γλαύκος Χατσιπέτρου είπε ότι οι προσαυξήσεις για το 2017 και το 2018 είναι διασφαλισμένες, αλλά εκτιμά ότι τεράστια προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της κρατικής μηχανής θα δημιουργήσει παγωποίηση για τόσα χρόνια όλων των θέσεων προαγωγής.
Κορυφώνεται η δικαστική μάχη για το αντιμεταναστευτικό διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ. Ο νέος πλανητάρχης επιτέθηκε μέσω Twitter στον ομοσπονδιακό δικαστή του ΣΥΑΛΤ, που μπλόκαρε προσωρινά το διάταγμά του. Οι τρεις από τους τέσσερις υποψηφίους, Μαρί Λεπέν, Εμμανουέλ Μακρόν και Ζαν Λίκ Μελανσόν, επέλεξαν την Πολύ Λιόν για να αρχίσουν την προεκλογική τους εκστρατεία στη Γαλλία. Ο Φιγιόν ανακοίνωσε ότι δεν αποσύρεται από την κούρσα για την Προεδρία. Παραδέχθηκε πως προσέλαβε τη γυναίκα του, υποστηρίζοντας πως η αμοιβή της ήταν δικαιολογημένη. Πρωτοφανής κακοκαιρία πλήττει το Αφγανιστάν. Δεκάδες είναι οι νεκροί από τις χιονοστιβάδες, ενώ εκατοντάδες σπίτια και υποστατικά καταστράφηκαν. Ο αριθμός των νεκρών συνεχώς αυξάνεται. 168 σπίτια έχουν καταστραφεί. Καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδες και δεκάδες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του αρμόδιου Υπουργείου. Καλό σας βράδυ, κυρίες και κύριοι.